Το αναπτυξιακό νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου μεταξύ των Προεδρίων των Εργατικών Κέντρων της Κρήτης. Είναι σημαντικό καταρχάς ότι είμαστε η μοναδική περιφέρεια που όλα τα εργατικά κέντρα μαζεύονται για να συναποφασίσουμε τις επόμενες δράσεις λόγω του επέσχεντου αντιεργατικού νομοσχεδίου που για άλλη μια φορά έρχεται στην Ελληνική Βουλή. Το οποίο έχει το ψευδεπίγραφο τίτλο Ανάπτυξη, ενώ στην ουσία είναι ένα μίνι νομοσχέδιο που αφορά καθαρά εργασιακά θέματα και στην ουσία με τις διατάξεις που περιέχει μας ξαναφέρνει στην εποχή των μνημονίων. Οι εργαζόμενοι αντιδρούν σε μια σειρά διατάξεων του υποσυζήτηση νόμου που αφορούν τα εργασιακά και το συνδικαλιστικό κίνημα. Έχετε να βάλει πλέον τα φόπλακα στα συνδικάτα, προσπαθεί να μας κάνει, να κάνει τη ζωή μας όσο πιο δύσκολη γίνεται, στο πώς θα πάρθει μια περιεργική κινητοποίηση, στο πώς θα πάρθουν συλλογικές αποφάσεις. Πρέπει επιτέλους να αντισταθούμε, πρέπει επιτέλους να δούμε ένα δρόμο και ένα φως που να οδηγεί τους εργαζόμενους πάνω σε μισθούς άξιους της εργασίας και άξιες στην αμοιβή που πρέπει να πάρουν. Την ίδια ώρα, συλλαλητήριο στους δρόμους του Ηρακλείου με τη συμμετοχή αρκετών συνδικάτων πραγματοποίησε το ΠΑΜΕ. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη. Θα αγωνιστούν ώστε το δικαίωμα το να αποφασίζουν το ποια μορφή δράση θα ακολουθήσουν να παραμείνει στα χέρια των εργαζομένων. Πολλές κυβερνήσεις το επιχείρησαν, αλλά φάγαν τα μούτρα τους. Τώρα θα τα φάνε και αυτοί. Δεν θα αφήσουμε αυτά τα λίγα δικαιώματα που έχουν μείνει στους εργαζόμενους να τσακιστούν, να γίνουν ακόμα χειρότερες συνθήκες που επικρατούν μέσα στους χώρους δουλειάς. Σε απεργιακές κινητοποιήσεις προσανατολίζονται τα συνδικάτα, με την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία μάλιστα να έχει ήδη προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία για την 3η 24 Σεπτεμβρίου. Ενώ κατά τη συνάντηση των Προεδρίων των Εργατικών Κέντρων Κρήτης πάρθηκε ομόφωνα απόφαση να γίνει εισήγηση για την προκήρυξη απεργιακής κινητοποίησης στις 25 Σεπτεμβρίου. Το σημερινό συναλλητήριο έχει σκοπό και να προειδοποιήσει και να καλέσει όλους τους εργαζόμενους, όλο το συνδικαλιστικό κίνημα στις 24 του μήνα, στην απεργία που θα γίνει. Δεν θα κάνουμε βήμα πίσω από κατακτήσεις της εργατικής τάξης που τις έχει πληρώσει με αίμα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν θα αφήσουμε την κυβέρνηση να δώσει άλλο ένα δωράκι στο κεφάλαιο για να πατήσει περισσότερο στα αποκαλύπια των εργασιακών σχέσεων.